Κύριε Φαράκλα, καλημέρα. Καλημέρα σας από Λονδίνο των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο έχουμε τις κατάλληλες βρετανικές συνθήκες που ευρωκύψαν οι αγώνες και ευελπιστούν το βράδυ τα γένεια να μην υπάρχει το Ολυμπιακή να πιστεί τη νεολαία στο μεγάλο ζήτημα το rain, το beer. Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Πάντως, το κλίμα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευχάριστο σήμερα εκεί. Βεβαίως, η Ελλάδα είχε τα δικά της θεματάκια, τα οποία την έφεραν και πάλι στο επίκεντρο της αρνητικής ειδησιογραφίας. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό και ας επικεντρωθούμε στο γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι ξεκινούν σήμερα. Αλλά ας φύγουμε από αυτό. Θα ήθελα, κύριε Φαράκλα, μαζί να δούμε τι ακριβώς γίνεται με θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ την Ελλάδα. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, ναυτιλία και τουρισμός είναι τα συγκλονιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί. Τώρα, ας ξεκινήσουμε με τα ναυπηγεία, που υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Θα ήθελα να μας πείτε, να μας δώσετε να καταλάβουμε πού τελικά οδηγείται η κατάσταση. Και αν τόσα χρόνια τελικά κρύβεται κάτι πίσω από αυτή τη δυσκολία της διαχείρισης κατάστασης. Κοιτάξτε, το να είσαι συνδικαλιστής είναι κάτι θετικό. Πρέπει όλο τον κόσμο να συνδικαλίζεται. Αλλά να συνδικαλίζεται σωστά. Και όπως τώρα είδα και στην εκπομπή σας, ας γνωστούν οι συνδικαλιστές, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων που είχαν τις λύσεις για το κατάδυμα που φέρανε την ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα, την επισκευαστική και την βιομηχανία μετατροπών και άλλων ναυπηγικών ναυπηγικών θέσεων. Το πρόβλημα είναι ότι δέχτηκαν πολλές κυβερνήσεις να συμπράξουν, αν θέλετε, εισαγωγικά με τους... Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Τα ακούω πάρα πολύ καλά. Τα ακούω περίφημα. Τώρα είμαστε εντάξει, κύριε Φαράκλα. Παρακαλώ, συνεχίστε. Τα ακούω περίφημα. Το πρόβλημα είναι ότι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία προσπάθησαν να πλησιάσουν του εργαζόμενου, αλλά απέτυχαν. Διότι αυτά είναι υποκινούμενα από το εξωτερικό. Είναι πως φανάρι. Και το λέω αυτό διότι είπατε στην αρχή τη συνέντευξη σήμερα. Γιατί είχαμε τι ατυχίε μα στην Ελλάδα πάλι στο επίκεντρο. Μα δυστυχώ για όλου και ευτυχώ για την Ελλάδα, εμεί δεν έχουμε εργοστάσια παραγωγή τέτοιων ουσιών τα οποία διαβάλλουν τον αθλητή και το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Θα μου πείτε, παίρνουν και από άλλες χώρες. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι βάλετε η Ελλάδα ποικιλοτρόπως. Βάλετε ποικιλοτρόπως η Ελλάδα στο θέμα της ναυπηγικής βιομηχανίας και ότι σκεφτείτε όχι το 20%, το 10% των πλοίων να χτίζετε στην Ελλάδα και να επισκευάζετε. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Είπαμε, συναρμολογούν τα πλοία. Ωστε. Μας ακούτε? Εγώ σας ακούω περίφημα. Ωραία, ωραία. Συνεχίστε, συνεχίστε. Λοιπόν, το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι δεν έχουμε καλό συνδικαλισμό. Στα ναυπηγεία, λοιπόν, η ομάδα της Τρίενας, η οποία ήταν εις εκ των δύο, ο Ταμίας και ο δεύτερος, ο Γενικός Γραμματέας, αλλού ήταν τα ενδιαφέροντά τους. Ο ένας έγινε νομάρχης Πειραιός, αναφέρομαι ευθέως τον Γιάννη Τοφμίχα, και ο άλλος ήταν ο Σταύρος, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας, ο οποίος έγινε και αυτός αντινομάρχης Πειραιός. Μάλιστα, τιμωρήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Είδαμε στην πραγματικότητα να μην ενδιαφέρονται από ό,τι καταλαβαίνουμε για το κοινό καλό, αλλά για την προσωπική τους πορεία. Η προσωπική τους και γι' αυτό βέβαια και έχουμε αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να δοθεί ένα τέρμα και βέβαιως το τονίζω, είναι και απ' έξω. Είναι και απ' έξω αυτοί οι οποίοι επιβουλεύονται την Ελλάδα στην ναυπηγική της βιομηχανία. Το όπως συμβαίνει και με τις σημαίες. Όλες οι σημαίες θέλουν να πάρουν ένα μεγάλο μερίδιο των ελληνόκτητων πλοίων. Είναι φως φανάρι. Γιατί απλώς δεν προχωράει με τις γραφειοκρατίες και τις αγγυλώσεις της η ελληνική πολιτεία να τους δώσει επιτέλους αυτό το οποίο πρέπει. Έτσι, μόνο και... μπροστά πρέπει να πηγαίνουμε. Μόνο μπροστά και όχι βήματα σημειωτών. Μόνο μπροστά. Μιας και αναφέρεστε στο θέμα της ελληνικής σημαίας, βλέπουμε πραγματικά, όπως μας λέτε κι εσείς, να μειώνεται σημαντικά. Τι θα πρέπει να γίνει με αυτό, τι μπορεί να γίνει με αυτό? Και μάλιστα ανοίγω και μια παρένθεση, αναφέρομαι και στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του Παναμά όταν ήρθε στα Ποσειδόνια στην Ελλάδα και κάλεσε όλο τον κόσμο της ναυτιλίας να αλλάξει σημαία και τους Έλληνες και να βάλουν σημαία του Παναμά. Αυτό και μόνο είναι ενδεικτικό της δυσκολίας που αντιμετωπίζεται και της κατάστασης, η οποία χρειάζεται άμεση διαχείριση.
Βεβαίως, και χτες το βράδυ στη δεξίωση ο πρόεδρος του Παναμά που έκανε για την Ολυμπιακή ομάδα, αυτό ακριβώς τόνισε μέσα σε όλα. Είναι δηλαδή πολύ δυναμική η κατάσταση η οποία επικρατεί και όλοι θέλουν να πάρουν ένα στέικ, ένα μερίδιο από την ελληνική σημαία. Ελάτε σε εμάς, σου λέει. Είναι η πιο δυναμική σημαία σήμερα του Παναμά. Θα μπορούσε στη θέση της να ήταν η ελληνική σημαία. Όμως ας σταματήσουμε αυτές τις αγγυλώσεις. Μάλιστα. Ας σταματήσουμε. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί τώρα αυτό από τον νέο Υπουργό? Θα ήθελα να μας πείτε γενικότερα πώς βλέπετε τη στάση που έχει κρατήσει μέχρι στιγμής. Και βεβαίως να μας σχολιάσετε για το γεγονός ότι δεν είχαμε αντικατάσταση του Υφυπουργού. Θα υπάρξει στη συνέχεια, θα μείνει μόνο ο Υπουργός? Τι αναμένετε να δούμε? Αλλά ας ξεκινήσουμε από ένα σχόλιο για τον Υπουργό. Ο Υπουργός έκανε εκπληκτικές, θα έλεγα, προγραμματικές δηλώσεις. Mm-hmm. Θα σταματήσω μόνο σε δύο σημεία. Να δυναμώσουμε την ναυτιλιακή μας διπλωματία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο, να πατάξουμε τη λαθρομετανάστευση, τα ανασφαλή πλοία και όλα αυτά τα οποία είπε. Αυτά τα δύο σημεία θα σταθώ. Μοιάζει λοιπόν που είναι και το θέμα του Αιγαίου και το θέμα της εξορίξης των πετρελαίων. Πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Εκεί θέλω να δω ότι η ναυτιλιακή διπλωματία δεν πρέπει να είναι μόνο στους διεθνείς οργανισμούς της ναυτιλίας και μόνο. Εντάξει, δηλαδή στον IMO κτλ. Πρέπει να είναι και για το θέμα των πετρελαίων. Τι διπλωματία έχει αναπτύξει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, επιτραπείτε να σας πω μηδενική, για να μπορέσουμε χωρίς τον φόβο, ο οποίος επικρέμεται συσσαγωγικά πάντοτε, με τις πάντες λοιπόν άλλων οι Τούρκοι, δεν μας επιτρέπουν να βγάλουμε τα πετρελαία μας στο Αιγαίο. Εκεί στέκομαι λοιπόν ότι πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα, εάν έχουμε τα διπλωματικά εκείνα χέγγια, δηλαδή τα advantages, να παλέψουμε και να κερδίσουμε επιτέλους αυτό που μας ανήκει. Δεύτερον, στον τομέα του Υφυπουργού. Αυτή τη στιγμή, κακώς βέβαια δεν έχει υπάρξει ένας υφυπουργός, διότι όπως είχαμε πει και από την εκπομπή σας, έπρεπε εδώ και καιρό να ήταν έτοιμα όλα. Ξέραμε ότι θα βγει μια κυβέρνηση συνασπισμού. Αυτό το ξέραμε, δεν είναι καινούριο πράγμα. Και είχαμε πει από το δικό σας το site, το κανάλι σας, πού είναι οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς. Λοιπόν, εύχομαι να βάλουν επιτέλους έναν υφυπουργό για να μπορέσουν και οι δύο να παρευρίσκονται παντού για το καλό της ναυτιλίας. Έχουμε βέβαια τέσσερις. Έχουμε τέσσερις υφυπουργούς, τέσσερις γενικούς γραμματείς αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πολύ σύντομα ότι θα πρέπει το θέμα ασφαλείας της ναυσιπλοείας να περιέλθει στα χέρια του καταξιωμένου νέου γενικού γραμματέα, πρώην αρχηγού του λιμενικού σώματος, του κυρίου Θανάση Μπούσιου. Και ο κύριος Χριστόπουλος, ο οποίος έχει τραπεζικό background, ας δημιουργηθεί επιτέλους μέσα στο Υπουργείο αυτή η διεύθυνση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων. Να κυνηγήσουμε τις επενδύσεις. Να φτιάξει λοιπόν ο κύριος Χριστόπουλος το One Buy Stop Shop. Να έρθουν οι επενδύσεις εκεί πέρα. Έτσι, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Θα ήθελα να μας κάνετε και ένα σύντομο σχόλιο, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, για τον ναυτιλιακό τουρισμό, ο οποίος είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός για την Ελλάδα. Θα ήθελα να μας βλέπετε, να μας πείτε πώς τον βλέπει η Υπουργός και ποιανού αρμοδιότητα είναι. Είναι του Υπουργείου Τουρισμού ή του Υπουργείου Ναυτιλίας τελικά? Η αρμοδιότητα, ας πιάσουμε στο δεύτερο πρώτα θέμα, η αρμοδιότητα καθ' ολοκληρία στο 99% είναι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δίδει τις άδειες, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας επιθεωρεί τα πλοία όλα αυτά. Τα κατατόπους του βεβαίως λιμεναρχία ασχολούνται με την αξιοπλοεία του πλοίου, με τον έλεγχο, τη λαθρομετανάστευση, τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Mm. Το Υπουργείο Τουρισμού, η θέση μας είναι, η προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με την προώθηση, με τις καμπάνιες, το marketing, συνεπικουρούμενο πάντοτε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Όλοι μιλάνε για ναυτιλιακό τουρισμό, ο οποίος έχει τα μέγιστα για την Ελλάδα. Είπαμε ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο τουριστικό και βιομηχανικό ηλιοστάσιο. Οι καιρικές συνθήκες για την ανάπτυξη της ιστιοπλοείας με πάρα πολλά ράλι, με πολλά ράλι, είναι σημαντικό. Τα έσοδα είναι πολύ μεγάλα. Και βεβαίως η δημιουργία των home ports, όχι μόνο όπως είπαμε και με τον συνάδελφο στον κύριο Τσοκούρα του Πειραιός για την Αθήνα, αλλά Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ιγουμενίτσα, δύο λιμάνια στην Κρήτη, Ιχίος και Μυτιλίνη και η Ρόδος. Εκεί λοιπόν θα έρχονται τα αεροσκάφη, θα κατεβάζουν τους επιβάτες και αυτοί θα επιβιβάζονται να ξεκινάνε οι κρουαζιέρες σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Λεκάνης, της Μεσογείου και όχι μόνο.
Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά χρειάζονται έργα υποδομής και χρειάζεται να υπάρξει μια συνυπογραφή από όλα τα κόμματα ότι δεν θα διακόψουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δύο αυτών υπουργείων, τα οποία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας. Έτσι. Να σταματάνε λοιπόν τους τουρίστες να βγαίνουν έξω. Όλα αυτά τα πάμε, σάμε και όλα αυτά τα θεωρούμε ότι είναι ανίποτα πράγματα. Πρέπει όλοι να καθίσουν, να συνυπογράψουν. Δεν υπάρχει θέμα υπέρβασης, υπάρχει θέμα πραγματικότητας. Ή θέλουμε να πάει η χώρα μπροστά ή ας τη διαλύσουμε. Έτσι. Πολύ σωστά τα είπατε, κύριε Φαράκλα, και βεβαίως σας ελπίσουμε ότι εισακούγονται όλα αυτά τα οποία λέτε, προκειμένου να σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά την κατάσταση σε ό,τι αφορά και την ναυτιλία αλλά και τον τουρισμό, τον ναυτιλιακό τουρισμό. Τα θίξαμε όλα τα θέματα επιγραμματικά. Δεσμεύομαι να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά και από Δευτέρα μαζί, κύριε Φαράκλα, προκειμένου να δούμε τι μπορεί να γίνει σε όλα αυτά τα προβλήματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχηθώ καλή ημέρα, καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ και να τελειώσουμε ότι πρέπει να γίνουν και ορισμένες δομικές αλλαγές στο λιμενικό σώμα πλέον, το οποίο να ξέρουμε πού πηγαίνει. Εντάξει, διότι έγινε τεράστιο το μπέρδεμα από τη μετάφρασή του που είναι λιμενικό σώμα, τι είναι, το Harbour Corps. Και η ακτοφυλακή είναι άλλο πράγμα, το Coast Guard. Λοιπόν, έτσι, οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να διευκρινιστούν πλήρως και θα πρέπει να συνεχίσει αυτή η συνεχής εκπαίδευση του καλύτερου, αν θέλετε, σώματος που διαθέτει η Ελλάδα, ασπίδα της άμυνας, της εμπορικής μας άμυνας στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και όχι μόνο. Ευελπιστώ ο νέος υπουργός αυτές τις δηλώσεις που έκανε να μπορέσει να τις υλοποιήσει, εκείνη το θέμα, να μπορέσουν να υλοποιηθούν, ιδιαίτερα, τονίζω και τελειώνω, η ναυτιλιακή διπλωματία, όπως την είπε στις προγραμματικές του δηλώσεις, και η καταστολή της λαθρομεταστεύσεως και άλλων θεμάτων. Και εύχομαι να γυρίσουν σιγά σιγά τα πλοία στην ελληνική σημαία. Ο ελληνικός εφοπλισμός περιμένει ακόμα. Αυτό το ευχόμαστε όλοι, κύριε Φαράκλα. Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουν το κομίτι και η ένωση του κομίτη, τουλάχιστον που μπορώ να γνωρίζω, περιμένει να δει. Δεν κάνουν, όπως βλέπετε, καμία απολύτως δήλωση. Περιμένουν να δούνε τι θα γίνει. Στην πράξη όλα φαίνονται. Γιατί μην ξεχνάτε, και είναι σημαντικό και επιτρέψτε μου να πάρω λίγο χρόνο, οι άνθρωποι της θάλασσας είμαστε κακομαθημένοι. Όταν παραλαμβάνεις ένα βαπόρι και το πας ταξίδι. Είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε κυβέρνηση η οποία περίμενε να λάβει την εξουσία έστω με συνασπισμό και να μην είναι έτοιμη να πάει το βαπόρι της ταξίδι. Και να ξέρουν όλες οι κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν στη δημοσιογραφία που σας λένε ότι περάσαμε τον κάβο και όλα αυτά, να ξέρουν να χρησιμοποιούν σωστά τις ναυτικές εκφράσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε καλό στην κυβέρνηση να ομονοήσει με την αντιπολίτευση για το καλό της πατρίδος. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Κύριε Φαράκλα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.